Ο εγγεγραμμένων, ο κύριος, μαλ, Παπαντάκης. 16 για τη Frontex και κυβερνήσεις όπως της Ελλάδας και της Ουγγαρίας σχετικά με επαναπροωθήσεις έχουν μείνει ακόμα και σήμερα αναπάντητες. Με προτάσεις για επιτροπές ελέγχου ή για αλλαγή του επικεφαλής της Frontex αφήνεται στο απειρόβλητο το χαρακτήρα και την επικίνδυνη για τους λαούς αποστολή της. Η Frontex πρέπει να καταργηθεί. Είναι ένας διακρατικός στρατιωτικό αστυνομικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταστολή σε βάρος προσφύγων και μεταναστών αποτελεί de facto αμφισβήτηση του ίδιου του κυριαρχικού δικαιώματο κάθε κράτο να προστατεύει το ίδιο τα σύνορά του χωρί ξένε παρεμβάσει. Στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι εξαίρεσή τη είναι η καταστολή που θρέφει στα σύνορα κυκλώματα, δίκτυα ΜΚΟ που αποτελούν μαζί με τι κυβερνήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέρο του προβλήματο. Είναι ο απαράδεκτο διαχωρισμό σε πραγματικού δίθεν Ουκρανού Πρόσφυγες και σε όλους τους υπόλοιπους που βιώνουν επαναπροωθήσεις, απελάσεις, εγκλωβισμούς σε μόριε και υπερδομές φυλακές. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους σαν πρόσφυγες. Όλοι τους έχουν ανάγκη από ανθρώπινη φιλοξενία και δικαιώματα, γιατί όλοι τους είναι θύματα υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.